Ναι, καλημέρα, σας παρακαλώ τον κύριο. Ο ίδιος. Καλημέρα σας. Λέγομαι Δημοσθένης Σωτήρκος, είμαι δικηγόρος Παραλίου Πάγου, το γραφείο στην Αθήνα, Σόλωνος 35. Έχετε δύο λεπτά για ένα θεματάκι που υπάρχει? Ναι, για πείτε μου. Ωραία. Πρόκειται για κάποια φωτοβολταϊκά που έχετε στη Μυρμηγκαριά, κάτω στη Λερό. Μάλιστα. Είναι πολλά τα πάνελς. Πάνελς είναι αυτά, έτσι δεν είναι? Πάνελς είναι, ναι. Κάποιες ώρες της ημέρας ενοχλεί και δεν μπορούν να κάτσουν, λέει, στα μπαλκόνια. Και ζητούν, καλά, είναι λιγάκι εξαγριωμένοι. Δεν ξέρω, εσείς έχετε καλές σχέσεις με τους ανθρώπους αυτούς γενικότερα? Ναι, δεν είναι. Κυκλοφορώ το καλοκαίρι στο νησί, δεν μου έχει πει κανείς τίποτα. Κατά. Και τι θα κάνουμε τώρα, γιατί αυτοί είναι λιγάκι, θέλουν μηνύσεις, είναι για κανένα δύο οι οποίοι είναι έξαλλοι και θέλουν να ανέβουν να τα σπάσουν. Ελώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνετε τέτοια πράγματα, δεν είναι. Η δικηγορία δεν ανακατεύεται σε τέτοια πράγματα. Έξαλλοι θέλουν να ανέβουν να τα γκρεμίσουν. Μπουλντόζες και τέτοια. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Εσείς το έχετε φυλάσσετε ο χώρος? Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχει συναγερμό, έχει κάμερες, είναι περίφραγμένος. Το ελέγχετε εσείς αυτό? Μη σας μπουν κανένα βράδυ και τα σπάσουν όλα. Γιατί είναι έτοιμοι να ανέβουν και να, με τις μπουλντόζες να μην μείνει τίποτα. Δηλαδή, σας λέω... Δηλαδή, τώρα είναι σαν να βγαίνεις εσύ και να λες ο Ηλιακός το απέναντι με τυφλόνι να τον βγάλει. Είναι 3 χρόνια που είναι αυτά εκεί και δουλεύουν. Εσείς γιατί δεν πάτε να κάνετε λίγα πιο εδώ, να στρίψουν πιο πέρα? Μα δεν, αφού εκεί βγήκε η άδεια, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η άδεια όταν βγήκε δεν ξέραν αυτοί ότι κάποιο αστραβανό του τα απέναντι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει και στον χώρο κιόλα. Δεν είναι, σα λέω, είναι κάτι που είναι σαν να πα στη ΔΕΗ, όταν ξέρεις, βγάλω από εδώ το εργοστάσιο και πήγαινε το 5 μέτρα πιο πέρα. Πολλές φορές έχει γίνει και αυτό με τα εργοστάσια. Μήπως πρέπει να το σκεφτείτε? Μα δεν, σα λέω, είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει. Πώς δεν μπορεί, όλα μπορεί. Όπως φτιάχτη, μπορεί να πάει και πιο πέρα. Βγάλε άκρη με το κράτος. Θα τη βγάλει την άκρη. Νομίζετε. Ναι, αλλά και αυτοί μην ανέβουν και τα σπάσουν. Τι θα γίνει, άμα ανέβουν και τα κάνουν, με συγχωρείς? Θα πάνε φυλακή. Α, φυλακή. Άμα σου έχουν σπάσει εσένα το μαγαζί, άσου να πάνε φυλακή αυτοί. Και τι θα γίνει, ποιος τη φτιάξει το μαγαζί? Ας πάνε φυλακή, θα αποζημιώσουν. Θα γίνουν όλα. Δεν είναι κάτι που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Όχι, θα κάνετε. Πρέπει κάτι να κάνετε. Εγώ στην παρανομία τη δικιά τους. Δεν είναι παρανομία. Αν δεν βρες τους μετά, μα τα σπάσουν. Εγώ προτείνω, για να μην αρχίσουμε τις μηνύσεις τώρα και δεν μπορεί, κάποιο λάθος θα έχετε μέσα, κάποια παρανομία θα έχει γίνει. Θα το τσακίσω το θέμα εγώ προσωπικά. Δεν έχει τίποτα μέσα. Είναι τόσο ιδιάζουσα η μορφή εκεί πέρα. Αυτές οι ιδιάζουσες μορφές είναι που. Λοιπόν, εγώ σας λέω, θα προβώ σε μηνύσεις. Αν νομίζετε ότι αυτό πρέπει να κάνετε, κάτι. Τι έκανα, μην κάνω μήνυση. Πελάτες είναι. Εσείς βγάζετε λεφτά από το βουνό, εγώ που θα βγάλω. Εντάξει, αν ο πελάτης σου λέει έτσι και συγκρίνεις ότι είναι σωστό. Εγώ θα μπω και μάλιστα θα το θέσω και θέμα, θα το φτάσω πολιτικό το θέμα. Θα τους μαζέψω και κάτω και θα ανέβω να πάνω, θα φωνάζω κι εγώ. Δηλαδή θα μπουκάρω κι εγώ μέσα. Στο λέω θα τα σπάσω, μην γελάς. Μιλάω σοβαρά. Θα τα σπάσω όλα εγώ μπροστά, θα ανέβω και δεν θα αφήσω τίποτα. Θα τα σπάσω όλα. Δεν με νοιάζει. Και εσύ μαζί τους. Εγώ, πού, εγώ μέσα φυλακή, δεν πας καλά. Όχι, και εσύ μαζί τους λέω. Εγώ θα τα σπάσω όλα, δεν θα αφήσω τίποτα. Ναι, και εσύ μαζί τους, έλα. Τίποτα. Εις βάρος των κατοίκων τώρα θα κονομάμε. Δεν γίνεται. Εις βάρος ποιων κατοίκων? Των κατοίκων, συγγνώμη. Τα άλλα πάρκα που είναι πιο δίπλα δεν τους ενοχλούν, το δικό μου τους ενοχλεί. Το δικό σου τους ενοχλεί. Τα άλλα φαίνεται κοιτάνε αλλού, ξέρω εγώ. Εγώ θα έλεγα να τα κατεβάσει να τελειώνει. Και γιατί δεν πας στα άλλα πάρκα που είναι δίπλα? Μα δεν μπορώ να πάω εκεί. Γιατί δεν μου το επιτρέπει ο νόμος, δεν μου το επιτρέπει το κράτος. Όμως θα πήγαινε, δεν πρόκειται κανένα να σου πει τίποτα. Να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Τους κρατάω με το ζόρι. Θα ανέβω και θα τα κάνω με το. Κάντε ό,τι νομίζετε. Αυτό που λέω εγώ θα γίνει. Και θέλω σε μία εβδομάδα. Χάρηκα που τα είπαμε. Να σου πω, μην μου κλείσει εμένα το τηλέφωνο. Χάρηκα που τα είπαμε. Σε αυτή τη μορφή ομιλία δεν έχω κανένα λόγο εγώ να μιλάω. Και τι να σου πω, αγάπη μου, φτιάχτα. Δεν γίνεται. Μα δεν μπορώ να φτιάξω κάτι. Είναι έτσι είναι. Να σου πω, μη μου είσαι ψύχρεμο. Γιατί να μην είμαι ψύχρεμος? Είσαι πολύ ψύχρεμος. Και εγώ είμαι ο 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η γυναίκα σου, η Βέρα, μου λέει κάντου πλάκα. Μπορεί δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει. Να σου πω κάτι, δεν κατάλαβες. Βασίλη, καλημέρα. 95,2 Athens DJ. Δεν κατάλαβα ποιο είσαι. Εγώ συνεχίζω και είμαι ψύχρεμος. Γιατί να μην είμαι ψύχρεμος? Χαλάρωση. Η σύζυγό σου, η γυναίκα σου, η Βέρα. Όταν είμαι νόμιμο σε κάτι, είμαι ψύχρεμος. Εσύ παρεμπιπτόντως έχεις άδεια. Για ποιο σταθμό? Χρόνια. Χρόνια. Τι κάνει? Χρόνια. Καλά, βρε Μιχαλιό. Καλά, βρε Μιχαλιό. Η Βέρα σ' αγαπάει και μου έλεγε θα τον πα μαλακά γιατί εκνευρίζεται. Είμαι και σε κρίσιμη ηλικία. Okay. Λοιπόν, Βασίλη, συνέχισε αυτό που κάνεις, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και πολύ. Καλημέρα, για χαρά. Έλα, καλή συνέχεια.